Πρώτη συνταγή για σήμερα, πίτσα με 4 τυριά. 4 θα χρησιμοποιήσουμε, όχι παραπάνω, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για την πίτσα με 4 τυριά θα χρειαστούμε για τη ζύμη 90 γραμμάρια νερό, 175 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι και αλάτι. Για την επικάλυψη, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 40 γραμμάρια blue cheese, 50 γραμμάρια cheddar, μία σκελίδα σκόρδο, 125 γραμμάρια μοτσαρέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα, ντοματίνια και ελαιόλαδο. Λοιπόν, ξεκινάμε την πίτσα μας και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λίγουμε όλα τα υλικά στον κάτω του μίξερ, νεράκι και άμα δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να κάνετε την όλη διαδικασία και στο χέρι γίνεται κανονικά. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, γιατί έχει baking powder μέσα, γιατί δεν θέλουμε να περιμένουμε, θέλουμε να φτιάξουμε μια γρήγορη πίτσα. Λάδι και αλάτι. Βουαλά. Ό,τι πιο εύκολο να φτιάξει σπιτική πίτσα, πραγματικά. Τώρα, δώστε λίγο χρόνο στο μίξερ να μπορέσει να ζυμώσει το ζυμάρι και ουσιαστικά να γίνει ελαστικό. Σε περίπτωση που δεν ζυμώσουμε καλά το ζυμάρι στο μίξερ ή στα χέρια, τότε θα χρειαστεί να ξεκουράσουμε το μείγμα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε για να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν? Να χτυπήσουμε για αρκετή ώρα. 5 με 8 λεπτάκι. Άμα χτυπήσουμε 2 με 3, θα πρέπει να ξεκουράσουμε για μισή ώρα. Εντάξει? Τέλεια. Η ζύμη μου είναι έτοιμη, οπότε ήρθε η ώρα να κάνω τη διαδικασία που όλοι έχετε μάθει. Πολύ απλή, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη για να κάνουμε τραγανή, κρίσπη και να μοιάζει με ιταλική πίτσα η πίτσα μας. Οπότε, το ζυμάρι είναι εδώ, το μίξερ δεν το χρειάζομαι άλλο, το αφήνω στην άκρη. Και δεν έχει σημασία τι ταψάκι θα χρησιμοποιήσετε, θέλω ένα ταψί να πάει στο φούρνο για να αρχίσει να ζεσταίνεται. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και αφήνω το ταψί να ζεσταίνεται. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε το ζυμάρι της πίτσας. Όπως σας είπα, άμα χτυπήσετε καλά στο μίξερ, δεν θα χρειαστεί να το ξεκουράσετε, αλλά άμα δεν το χτυπήσετε καλά, πρέπει να τυλίξουμε σε μευρά, να αφήσουμε 20 λεπτά, μισή ώρα στην άκρη να ξεκουραστεί. Αυτό είναι μια χαρά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα πάρω λίγο σιμιδάλι, εδώ. Θα βάλω πάνω το ζυμάρι της πίτσας, θα βάλω λίγο ακόμα σιμιδάλι. Μπορείτε να βάλετε και καλαμποκάλευρο, άμα δεν έχετε σιμιδάλι. Θα δουλέψει καλά, γιατί θέλουμε να κάνει τραγανή την πίτσα μας και να δώσει αυτή την υπέροχη υφή που τελικά θέλουμε. Τώρα, έτσι όπως είναι το ζυμάρι, θα τα ανοίξουμε κατευθείαν πάνω στο σιμιγδάλι και πάνω στο ταψί που θα το χρησιμοποιήσουμε. Άμα δεν έχετε flat ταψί και έχετε το ταψί με το γύσο και δεν μπορείτε να τα ανοίξετε, ανοίξτε το στον πάγκο και μετά μεταφέρτε το. Αυτό θα κάνω και εγώ για να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Ουσιαστικά πάρτε και ανοίξτε το ζυμάρι σας εδώ και όπως βλέπετε αρχίζει να δεσμεύει ήδη σιμιγδάλι το ζυμάρι μου. Πάει μέσα, γι' αυτό και η σαγραία υφή που έχει πάνω το ζυμάρι μας, κοιτάξτε, εδώ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της πίτσας, της αυθεντικής, ότι έχει αυτή την υφή γύρω-γύρω. Κοιτάξτε εδώ. Και όσο σιμιγδάλι έβαλα, το απορρόφησε. Κοιτάξτε εδώ. Οπότε θα κάνω, θα βάλω λίγο ακόμα, και από την πάνω πλευρά και από την κάτω. Τώρα, σε περίπτωση που είστε ειδικοί και έχετε μάθει να ανοίγετε πίτσες με το χέρι, όπως το κάνω στην Ιταλία, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά εκεί πέρα σίγουρα θα χρειαστεί να ξεκουράσετε το ζυμάρι για να είναι πολύ ελαστικό και να μπορέσει να ανοίξει σωστά. Τώρα, την πίτσα θα την ανοίξω όσο λεπτή μου πει ο σκηνοθέτης. Όσο λεπτή τη θες, φίλε σκηνοθέτη, τόσο λεπτή θα την ανοίξω. Thin crispy ιταλική. Άρα, για να την κάνω thin crispy ιταλική, πρέπει να την ανοίξω τόσο. Σου αρέσει? Τέλεια. Άκου τώρα τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω σιμιγδάλι πάνω στο ταψί για να γλιστράει η πίτσα πάνω στο ταψί. Και θα προσθέσω την πίτσα πάνω στο ταψί. Πώς φάνηκε? Εύκολο ή δύσκολο? Τέλεια. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα 4 τυριά για να φτιάξουμε την πίτσα. Τα 4 τυριά είναι 1, 2, 3, 4. Αυτά που εξέχουν βέβαια δεν τα πειράζετε. Τα βάζετε μέσα και ουσιαστικά κάνετε την πίτσα σας ακριβώς να εφάπτεται πάνω στο ταψί. Και είναι ωραίο, φαίνεται πάρα πολύ ρουστή και είναι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, θα πάρω ένα κουταλάκι και εδώ πέρα έχω τυρί κρέμα, θα ρίξω μέσα blue cheese, θα ρίξω μέσα cheddar, οπότε έχουμε τα 3 από τα 4 τυριά. Είναι blue cheese, τυρί κρέμα και cheddar. Θα ρίξω αλάτι, θα ρίξω
λίγο σκόρδο. Γιατί στην τέσσερα τυριά πάντα υπάρχει μια ελαφριά γεύση σκόρδου. Κοιτάξτε. Εδώ. Μισή σκαλίδα είναι αρκετή. Λίγο πιπέρι, που το πιπέρι μου, εδώ. Και ανακατεύω όλα τα υλικά αυτά. Τυρί κρέμα, blue cheese και cheddar. Ανακατέψτε με ένα κουτάλι. Να κάνουμε μία πάστα. Βλέπετε. Κάναμε μία πάστα και αυτή την πάστα θα τη ρίξουμε πάνω από την πίτσα μας. Έτσι όπως είναι, με την πίσω μεριά του κουταλιού μου θα απλώσω να πάει παντού. Μην τρελαίνεστε. Για να μην πάει παντού δεν έχει σημασία τώρα. Γιατί καθώς θα ψήνεται, θα απλώσει και θα πάει παντού. Παναγία μου. Τις άκρες πάντα τις αφήνουμε με λιγότερο γέμιση για να έχουν αυτή την υφή, την κρίσπη που θέλουμε στην άκρη. Και οπωσδήποτε, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πίτσα με τέσσερα τυριά, πρέπει να βάλετε σκόρδο και blue cheese. Ξέρω ότι σας φαίνεται παράξενο, ίσως να μην το χρησιμοποιείτε. Άμα δεν θέλετε με τίποτα να βάλετε blue cheese, μπορείτε να βάλετε κάποιο κατσικίσιο, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλετε το τυρί κρέμα για να μπορέσουμε να απλώσουμε τα τυριά μας πάνω από την πίτσα. Λοιπόν, γιαούρτι δεν μπαίνει φυσικά πάνω στην πίτσα, γιατί άμα βάλουμε γιαούρτι, το γιαούρτι βγάζει πάρα πολύ υγρασία και θα πανιάσει το ζυμάρι μας από κάτω, οπότε δεν θα δουλέψει το γιαούρτι με τίποτα. Λοιπόν, τώρα έχω μοτσαρέλα εδώ, θα κόψω σε ωραία κομμάτια. Έχω πολύ καλή ποιότητα μοτσαρέλα εδώ. Θα απλώσω σε κομματάκια και τώρα τα μυρωδικά μας. Στα μυρωδικά, τι να σας πω, βάλτε ό,τι πραγματικά θέλετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το θυμαράκι που είναι το θυμάρι μου εδώ, γιατί ταιριάζει υπέροχα με το σκόρδο. Επίσης αυτό που το μυρωδικό που πάει με τη συγκεκριμένη πίτσα είναι και η ρίγανη. Ρίγανη, θυμαράκι πηγαίνει πάρα πολύ, τώρα βασιλικός και όλα τα υπόλοιπα. Και να τα βάλετε δεν θα έχουν πολύ έντονη γεύση, γιατί δεν θέλουμε να καλύψουμε τις γεύσεις από τα τυριά με έντονα μυρωδικά. Λίγο θυμαράκι, λίγο ρίγανη, ίσως λίγο δεντρολίβανο. Να βάλω και λίγο δεντρολίβανο. Αγία. Μήπως θέλει κανείς κάποιες αφέλειες, permanent. Είστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμανμένος στους 200 βαθμούς. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να μεταφέρω αυτή την πίτσα στο καυτό μου ταψί μέσα στο φούρνο. Γιατί θέλω να γίνει τραγανή. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί και να μην μπορείτε, αν και άμα δοκιμάσετε θα δείτε ότι μπορείτε, αυτό που θα κάνετε είναι να ψήσετε την πίτσα λίγο παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο η πίτσα μας θα γίνει τραγανή από κάτω, θα ψηθεί πιο γρήγορα. Οπότε, άμα δεν κάνετε αυτή τη διαδικασία, μάλλον θα χρειαστεί περίπου 5 λεπτάκια παραπάνω η πίτσα σας ψήσιμο στο φούρνο. Αυτή σε μόλις 15 λεπτά θα είναι έτοιμη. Οπότε, ανοίγω το φούρνο. Εδώ, έρχομαι πάνω από το άλλο ταψί και μεταφέρω την κρύα πίτσα στο καυτό ταψί. Κλείνω το φούρνο και σε 15 λεπτά θα κόψουμε να σερβίρουμε. Οι Ναπολιτάνοι στην Ιταλία είναι περήφανοι για την ανακάλυψη της πίτσας, ωστόσο με βάση την ιστορία, πιο σωστή θεωρείται η εκδοχή ότι την τελειοποίησαν. Η βασική συνταγή της πίτσας πιθανότατα ξεκίνησε τα προϊστορικά χρόνια, κατά τα οποία το ψωμί ψινόταν σε επίπεδες καυτές πέτρες, όμως ο λαός της Νάπολης ήταν ο πρώτος που τοποθέτησε την ντομάτα σε ζύμη ψωμιού τον 16ο αιώνα. Και η πίτσα μας είναι έτοιμη. Μη σας πιάσει αμόκ και θέλετε να παραψήσετε από πάνω τα τυριά μέχρι που να φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ ψημένο, γιατί θα την κάψουμε. Κοιτάξτε εδώ. Μας πήρε 5 λεπτά να φτιάξουμε την πίτσα και 15 λεπτά να την ψήσουμε, 20 λεπτά. Νομίζω σε 20 λεπτά δεν σου φέρουνε πίτσα στο σπίτι. Σου φέρουνε. Όχι. Λοιπόν, thin crispy είπες, έτσι. Θες να ακούσεις. Για πάμε. Πιο thin crispy δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω λίγο ρόκα και λίγα ντοματίνια από το ψυγείο. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο ρόκα από πάνω, γιατί μας αρέσει, εμένα μου αρέσει, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς, σας αρέσει. Τέλεια. Και λίγα ντοματίνια. Εδώ. Τόσο όσο, το βλέπετε. Εννοείται πως έχω μια τέτοια συνταγή. Παραδοσιακά δεν θα βάζαμε ελαιόλαδο, αλλά εγώ δεν θα την αφήσω έτσι.
Και βέβαια, πάντα μα θέλετε τη μοτσαρέλα, μπορείτε να τη σερβίρετε ομοί από πάνω τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά κοιτάξτε εδώ. Για την πίτσα με 4 τυριά, στον κάδο του μίξερ βάζουμε νερό, αλεύρι, ελαιόλαδο, αλάτι και χτυπάμε με το γάντζο σε δυνατή ταχύτητα. Απλώνουμε σιμιγδάλι στον πάγκο εργασίας μας, τοποθετούμε πάνω τη ζύμη και ανοίγουμε με ένα πλάστη μέχρι να έχουμε ένα λεπτό ζυμάρι στις διαστάσεις του ταψιού μας. Απλώνουμε σιμιγδάλι σε ταψί και βάζουμε πάνω τη ζύμη. Σε μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, το blue cheese, το cheddar, πιπέρι, το 1 τρίτο από το τριμμένο σκόρδο και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε όλη την επιφάνεια της ζύμης, κόβουμε μοτσαρέλα σε κομμάτια και τη βάζουμε σε διάφορα σημεία πάνω στην πίτσα. Προσθέτουμε το θυμάρι και το δενδρολίβανο. Μεταφέρουμε την πίτσα πάνω σε καυτό ταψί και ψήνουμε για 15 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Σερβίρουμε με ρόκα, ντοματίνια και ελαιόλαδο. Είναι φανταστική. Ποιο κομμάτι να πάρω? Αυτό. Κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανό που έγινε το ζυμάρι, ακούστε. Και επειδή η πίτσα τρώγεται σωστά, την τυλίγουμε. Δεν υπάρχει. Πίτσα με 4 τυριά, ισορροπημένη όσο εκεί που δεν πάει, νόστιμη όσο εκεί που δεν πάει, σε μόλις 20 λεπτά. Άντε γεια. Συνεχίζω. Mm.